Λοιπόν, για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και όχι μόνο, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε αυτό το σημείο της εκπομπής μας με τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ο κύριος Αλέξανδρος Μωραϊτάκης, είναι πρόεδρος της Νούντιους Χρηματιστηριακή, πρώην πρόεδρος της ΜΕΧΑ και νυν μέλος. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλή χρονιά να σας ευχηθώ. Καλή χρονιά σε εσάς, τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ. Και εύχομαι καλές επιτυχίες στο κανάλι. Και εμείς να σας ευχηθούμε καλά κέρδη, κύριε Μωραϊτάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εύχομαι η φετινή χρονιά να είναι καλύτερη και αναμένεται να είναι και καλύτερη μετά από 30% πτώση του ΑΕΠ. Πρέπει λογικά να έχουμε μία άνοδο. Υπάρχει μία πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% το 2018. Φαίνεται ότι πάμε σε υλοποίηση αυτής της πρόβλεψης. Μακάρι, γιατί σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον προηγούμενο προϋπολογισμό, πέσαμε έξω πολλές φορές και από ό,τι φαίνεται με βάση τα στοιχεία μέχρι στιγμής, τα στοιχεία 9 μήνου, μάλλον θα πέσουμε έξω και στον τελικό στόχο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια καλή βάση για το 2018 και ελπίζουμε αυτό να οδηγήσει και σε μεγαλύτερη είσοδο νέων κεφαλαίων, κύριε Μωραϊτάκη, στο ελληνικό χρηματιστήριο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Κοιτάξτε, έχω μια θετική έτσι άποψη ότι το 18 θα είναι ένας καλύτερος χρόνος από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή την εικόνα έχει και η αγορά και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις μέρες ότι σημειώνεται μία άνοδος. Τα ξένα χρηματιστήρια επίσης σπάνε ρεκόρ. Ξέρετε, έξω ανεβαίνουν πολύ περισσότερο από ότι θα ανέβει το ελληνικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να δούμε μετά από τόσα χρόνια μία καλύτερη χρονιά στις σε 2%, βέβαια το 2% δεν είναι αρκετό για να καλύψουμε τη διαφορά. Σίγουρα. Δημιουργείται πάλι έλλειμμα, αλλά είναι καλύτερο από το 1,2 που προβλέπεται για το 2017, το 0,8, το 0 που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Είναι θετικό, όπως επισημάνατε και εσείς, το ότι το διεθνές περιβάλλον είναι αρκετά καλό. Μάλιστα, το διεθνές περιβάλλον ήταν και τα προηγούμενα 2 χρόνια τα πήγε πολύ καλά. Ναι. Και πέρυσι, κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούσαμε να κεφαλαιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο στη χώρα μας, γιατί είχαμε τα δικά μας θέματα. Παρ' όλα αυτά, τώρα είναι καλό, θετικό το momentum. Η αγορά, θεωρείτε, κύριε Μωραϊτάκη, ότι έχει περιθώρια να ενισχυθεί? Η αλήθεια είναι ότι είναι φτηνό το ελληνικό χρηματιστήριο σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Το φτηνό αναφέρεται μόνο στις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ. Ας πούμε, έχουν υποχωρήσει ακόμα και με την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Οι μέτοχοι υφίστανται τεράστιες ζημιές, έχουν υποστεί μια ζημιά, σχεδόν έχασαν όλα τους τα κεφάλαια, 99% μέχρι πριν από την κρίση. Ναι. Οι άλλες μετοχές δεν έχουν συμπεριφερθεί άσχημα και είχαμε άνοδο στο υπόλοιπο κομμάτι. Δηλαδή, ο δείκτης έχει χωριστεί στον τραπεζικό και στο μη τραπεζικό ως προς την πράξη. Τώρα, ο τραπεζικός τομέας εξαρτάται από το πώς θα πάνε τα stress test και αν θα χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση. Αν χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση, όπως επιμένει το Δούνο του, υπάρχουν τα χρήματα. Ο κύριος Ρέγκλινγκ μας έχει πει ότι έχει 10-12 δις, τα οποία μπορεί να ενισχύσει τις τράπεζες, αλλά οι μέτοχοι θα υποστούν ζημιά. Τώρα εξαρτάται πώς θα πάνε οι πληστηριασμοί που έχουν προγραμματιστεί. Εάν οι πληστηριασμοί πάνε καλά, θα είναι καλό για τις τράπεζες, κακό βέβαια για τους δανειολήπτες, που δεν καλό να γίνεις κακού. Αλυσίδα, ναι. Και σε αυτή την περίπτωση ίσως δεν χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση. Υπάρχουν πάντως ισχυρές ενδείξεις ότι μπορεί να χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση. Μάλιστα. Οπότε εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό, να δούμε τι θα γίνει με τις ελληνικές τράπεζες. Κοιτάξτε, αν δεν χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση τράπεζες, θα ανεβούν κατά πολύ και θα είναι μια καλή επενδυτική ευκαιρία. Αλλά αυτό θα το ξέρουμε εκ των υστέρων και όχι εκ των προτέρων. Είναι θέμα του κάθε επενδυτή να πάρει ή να μην πάρει τον κίνδυνο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιες θα είναι οι παραδοχές των τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τέλος πάντων, είναι θέματα τα οποία τα αναμένουμε. Οπότε έχουμε τις τράπεζες από τη μία πλευρά, οι οποίες έχουν δυσκολευτεί αρκετά και αποτιμώνται αρκετά χαμηλά. Έχουμε από την άλλη τις άλλες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης κυρίως, οι οποίες τα έχουν πάει αρκετά καλά. Παρ' όλα αυτά, αν κρίνω από το γενικό δείκτη που μας δείχνει τον μέσο όρο, εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Υπάρχουν περιθώρια ανόδου. Και αυτό το οποίο είδα κοιτώντας τα νούμερα έτσι και τις αποδόσεις των τελευταίων ετών, είδα ότι πέρσι είχαμε μία
μικρή. Πέρυσι, το 2017 είχαμε μια άνοδο της τάξης του 25%. Το 2016 είχαμε μια άνοδο της τάξης του 1%. Δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια έχει ενισχυθεί κατά ένα 25%. Ωστόσο, τα προηγούμενα δύο χρόνια έχασε ένα ποσοστό 50%. Υπάρχει δηλαδή επιπλέον χώρος για... Έχει περιθώριο. Υπάρχουν περιθώρια. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να το δούμε αυτό σε συνδυασμό, κύριε Μωραϊτάκη, με την... Πάντως, εμείς κάνουμε την Κυριακή, 7 Ιανουαρίου, μια εκδήλωση, στην οποία εκδήλωση θα μιλήσει ο κύριος Πιτσιόλας, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ, ο κύριος Τσισορός, στα πλαίσια του Money Show, άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές, και θα έχουμε τις προβλέψεις για το 2018, τις προβλέψεις για τον ενεργειακό τομέα, για την πορεία του χρηματιστηρίου και όλα αυτά θα... Τι ώρα πραγματοποιείται η δική σας εκδήλωση? Είναι από τις 6 ως τις 9 το απόγευμα. Είστε η τελευταία εκδήλωση που θα... Είναι η τελευταία εκδήλωση της ημέρας. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν και επόμενες εκδηλώσεις, τη Δευτέρα, την Τρίτη, δεν έχουμε εμείς εκεί παρουσία, θα έχουμε μάλιστα και περίπτερο. Μάλιστα. Θα δείχνουμε και την πλατφόρμα μας. Έχουμε μια εκπληκτική πλατφόρμα χρηματιστηριακών συναλλαγών online, σε Forex, CFDs, CFDs σε μετοχές ελληνικές και ξένες και εμπορεύματα, και θα τη δείχνουμε και αυτή την πλατφόρμα. Μάλιστα, έχετε μια πλατφόρμα για πιο εξειδικευμένες επενδύσεις, οπότε όσοι ενδιαφέρονται, την Κυριακή στο Hilton στις 6 Hilton το απόγευμα. Στην αίθουσα Σπερίδες, 6 με 9. Μάλιστα, λοιπόν. Τώρα πάμε στο θέμα για το οποίο σας έχω καλέσει εδώ, για το θέμα της MiFID 2, την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας, η οποία η αλήθεια είναι ότι έχει φέρει τα πάνω κάτω. Εφαρμόζεται στις αγορές της Ευρώπης και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα υπάρχει ένας προβληματισμός για το κατά πόσο θα βοηθήσει ή όχι. Θα ήθελα να μας κάνετε ένα γενικό σχόλιο και στη συνέχεια να πάμε να δούμε μία προς μία τις αλλαγές που έρχονται. Ναι, ευχαρίστω. Με τη βοήθεια των ερωτήσεων σας μπορώ να πω. Κοιτάξτε, η MiFID 2 είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έχει ψηφιστεί από το 2014. Επρόκειτο να εφαρμοστεί στις αρχές του 2017, πήρε παράταση ένα χρόνο. Αλλά η MiFID, όλοι λένε MiFID 2, MiFID 2, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο κανονισμοί συν ένας τρίτος. Είναι η MiFIR, αντί D που είναι το Directive, το RO σημαίνει Regulation, είναι ο κανονισμός MIFIR, είναι ο κανονισμός PRIP, που είναι για τα δεσμοποιημένα προϊόντα, Packaged Retail Investment and Insurance Products, είναι ο κανονισμός EMIR, ο οποίος προέρχεται από το 2014, που είναι για το reporting των παραγόγων, ο οποίος επεκτάθηκε, και είναι ακόμα και ένας άλλος κανονισμός, ο οποίος κανονισμός έχει υποχρεωτική εφαρμογή και θα πρέπει και αυτός να περάσει από την Ελληνική Βουλή, στο τυπικά περνάνε. Και αυτό να σημειώσουμε, εφαρμόζονται, αλλά δεν έχουν περάσει ακόμα από τη Βουλή. Θα περάσει και το Omnibus Account. Κοιτάξτε, στις αρχές του νέου χρόνου, ήδη η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς με τον τελευταίο νόμο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ψήφισε και έδωσε την άδεια στο χρηματιστήριο, διότι είχαν καθυστερήσει. Ναι. Η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς την έχει καταθέσει την αίτηση από το καλοκαίρι. Έχουμε εμείς σαν μέλος της Νομοσχεδιαστικής Επιτροπής τελειώσαμε το καλοκαίρι και πριν από το καλοκαίρι, το Μάιο, και έχει κατεθεί στη Βουλή, αλλά θα ξεκίνησε η συζήτηση στην Επιτροπή, θα ψηφιστεί μέσα στον Ιανουάριο. Στις 9 Ιανουαρίου θα συνεχιστεί η συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής. Στις 9 Ιανουαρίου ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, και έχουν βάλει και κάποιες διατάξεις περίεργες περί επαναπιστοποιήσεων, στην οποία εμείς σαν ΣΜΕΧΑ είμαστε αντίθετοι, και εγώ προσωπικά. Επαναπιστοποιήσεις είναι περιττές, είναι ανόητες, δεν χρειάζονται και αυξάνουν τη γραφειοκρατία, αυξάνουν τα κόστη. Σκεφτείτε ότι κάναμε τώρα επαναπιστοποιήσεις το 2017 με το προηγούμενο καθεστώς, ενώ σε λίγες μέρες έχουμε το νέο καθεστώς. Όχι, δεν θα πρέπει να κάνουμε, και εδώ είναι το περίεργο. Δηλαδή, κάνουμε στα παλιά και δεν κάνουμε στα καινούργια. Απίστευτα πράγματα. Εντάξει, τώρα... αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, γιατί κάποιοι ισχυρίζονται ότι σε όλες τις χώρες έχουν επιστοποιήσεις. Είναι λάθος, δεν έχουν όλες οι χώρες, και όποιος θέλει ας βγει τώρα στην εκπομπή σας να μου πει ότι υπάρχει σε όλες τις χώρες και να του υποδείξω χώρες όπου οι γραπτές πιστοποίησεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένα βιογραφικό, υπάρχει μια έγκριση της εταιρείας και εκεί σταματάνε.
Εδώ έχουμε κάνει πιστοποίησεις, επαναπιστοποίησεις, εξετάσεις, γιατί κάθε φορά που κάποιος κάνει αίτηση πιστοποίησης, πληρώνει και χρήματα. Εντάξει. Και αυξάνει το κόστος. Συγγνώμη, δεν ισχύει αυτό που ισχύει για την Ελλάδα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όχι, βέβαια. Πώς γίνεται? Και όχι, βέβαια, και όχι μόνο. Έχουν και το θράσος κάποιοι διευθυντές της Τραπέζης Ελλάδος να έχουν υποστηρίξει ότι ισχύουν σε όλες τις χώρες. Όχι, δεν ισχύουν σε όλες τις χώρες. Τους παραπέμπω σε μία από τις χώρες που δεν ισχύει, μεγαλύτερη από την Ελλάδα, την Ισπανική κεφαλαία αγορά, δεν ισχύουν οι γραπτές πιστοποίησεις. Μάλιστα, λοιπόν, το κρατώ αυτό. Και πάμε να δούμε τι γίνεται τεχνικά. Έχω κάνει κάποιες κάρτες, έχω βασιστεί και στο άρθρο που έχετε γράψει στο Giro Today, το οποίο πραγματικά ήταν πολύ επεξηγηματικό, και πάμε κι εμείς να τα πάρουμε ένα προς ένα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Κάποιος, να σας πω πώς γίνεται, γιατί πρέπει να πάμε και στην ουσία του θέματος. Ένας επίτροπος, προερχόμενος από μεγάλη χώρα, τη Γαλλία συγκεκριμένα, είχε κάποιες ιδέες. Mm-hmm. Σεβαστό είναι, κάθε άνθρωπος έχει κάποιες ιδέες να διαμορφώσει τον χρηματοπιστωτικό χώρο. Αυτός λοιπόν με μια ομάδα δικηγόρων, πολλών δικηγόρων όμως, πέρασε κάποιες διατάξεις. Βέβαια, προηγουμένως υπήρχαν κάποια λόμπις τα οποία θέλανε να κάνουν τροποποιήσεις στη MiFID 1. Οι τροποποιήσεις στη MiFID 1 έχουν ένα καλό σκοπό. Της MiFID 1 και έγινε και της διαμόρφωσης MiFID 2 έχουν κάποιες αγνές θεωρητικά προθέσεις. Πάντοτε και οι πόλεμοι, οι σταυροφορίες ξεκινούσαν από αγαθές προθέσεις, mm-hmm, και καλούς σκοπούς. Αλλά σημασία έχει τι αποτελέσματα θα φέρουν. Και για τα αποτελέσματα έχουμε αναφερθεί εμείς στο άρθρο μου, έχουν αναφερθεί στο Bloomberg, έχουν αναφερθεί, και φυσικά κανείς δεν ξέρει και το τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, λοιπόν, λεπτό να σας πω. Ναι. Εδώ λοιπόν, οι μόνοι που κέρδισαν από αυτές τις αλλαγές, γιατί κάποιοι κέρδισαν, κάποιοι έχασαν, είναι στην πραγματικότητα τα χρηματιστήρια. Τα χρηματιστήρια μπόρεσαν και έβαλαν το στενό κορσέ στους εσωτερικοποιητές. Αυτό λοιπόν που προωθούσε η MiFID 1 θεωρήθηκε ότι δεν είναι καλό μετά από 3 χρόνια, και προχωρήσανε σε τροποποίηση, και έτσι οι εσωτερικοποιητές έχουν ένα πλήθος κανόνων. Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές έχουν ακόμα μεγαλύτερο πλήθος κανόνων, ενώ δηλαδή μπορούσαν να ενώσουν 2 εντολές και να δώσουν έτσι χαμηλές τιμές. Τώρα πρέπει με δικά τους λεφτά να αγοράσουν και να πουλάνε τις μετοχές που πουλάνε οι πελάτες. Είναι μια σημαντική. Αυτό το πέτυχαν διότι έχουν ένα καλό λόμπι, είναι η Ένωση Ευρωπαϊκών Χρηματιστήριων. Αυτό όμως, η MiFID 2, βάζουν κάποιες αναφορές, mm-hmm, οι οποίες είναι πολύ φασαρία για το τίποτα και κατά την άποψή μου είναι αναποτελεσματικές. Ωραία. Πολύ reporting λοιπόν. Ναι, το κυριότερο που πρέπει να ξέρετε εσείς, mm-hmm, και οι τηλεθεατές, είναι ότι ενώ η MiFID 2 είναι ευρωπαϊκή, οι αγορές είναι παγκόσμιες. Δηλαδή στην Αμερική έχουν πει ότι θα εξετάσουν τις συνέπειες της MiFID, είναι πιο έξυπνοι, θα δουν τις συνέπειες στην πράξη και σε 30 μήνες θα αποφασίσουν εάν θα μπουν και αυτοί σε παρόμοια αισθήματα, λοιπόν, ή όχι. Κύριε Μωρετάκη, θέλω να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, να καταγράψουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η MiFID και στη συνέχεια να μας κάνετε το σχόλιο, να δούμε τελικά ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Δεν είπαμε όμως ότι ναι, όλες αυτές οι αποφάσεις στην πράξη ελήφθησαν εν αγνία των παραγόντων της αγοράς. Θεωρητικά δεν ελήφθησαν, αλλά ελήφθησαν. Εμείς δεν ρωτηθήκαμε ποτέ. Άλλοι σύνδεσμοι δεν ερωτήθηκαν ποτέ, ευρωπαϊκοί. Να δούμε τι θα φέρει αυτό και στη συνέχεια να δούμε είναι και ένα πώς πρόβλημα, θα μπορούσε αν μου επιτρέπετε, να γίνει και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία γίνεται ένας γραφειοκρατικός οργανισμός, και ένα αποτέλεσμα αυτού υπήρξε και το Brexit. Το Brexit δεν έπεσε κεραυνός εν εθρία. Το Brexit είναι αποτέλεσμα όλου αυτού του προβληματισμού που προκαλεί η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ψηφίζουν οι λαοί. Οι ευρωβουλευτές δεν ξέρουν τα θέματα. Ό,τι τους δώσουν λένε ναι. Δεν μας ρώτησαν κανένας ευρωβουλευτής από κανένα κόμμα. Δεν μας ρώτησε ποτέ να πούμε τις απόψεις μας. Γι' αυτό το τόσο σπουδαίο νομοσχέδιο. Τους κανονισμούς, δεν είναι ένα σχέδιο. Είναι σε τόσους κανονισμούς και την μία ευρωπαϊκή οδηγία. Κανείς δεν μας το είπε ποτέ, κανείς. Κανείς δεν μας ρώτησε. Το ψηφίσανε, κανείς δεν ρώτησε ούτε την Ένωση Τραπεζών, ούτε κανένα φορέα. Οι μόνοι που συμμετείχαν ήταν η Ένωση των Χρηματιστηρίων μέσω των τοπικών χρηματιστηρίων. Αλλά το χρηματιστήριο
Δεν είναι όμως όλη η αγορά. Και το χρηματιστήριο, όπως ξέρετε, επιβλέπεται από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, είναι μία από τις δυνατότητες που έχει κάποιος. Έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι κάθε ευρωπαϊκή οικονομία έχει και χρηματιστήριο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, που έχει η μικρή αγορά της Ελλάδας δεν μπορούν να συγκριθούν με την αγορά της Γερμανίας ή άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστήριων που έχουν μεγαλύτερη άνεση έτσι χρηματοοικονομική. Αυτή η οδηγία και οι κανονισμοί ευνοούν τις μεγάλες εταιρείες των μεγάλων χωρών. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το ενδιαφέρον είναι, γιατί εγώ θέτω το θέμα της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ οι μικρές χώρες είναι η πλειοψηφία και θα έπρεπε να συνεργάζονται, να συνεννοούνται, δεν συμβαίνει αυτό. Ένας λόγος είναι ότι σε ανατολικές χώρες ιδίως που έχω παρατηρήσει, όλες οι χρηματιστηριακές εταιρείες είναι θυγατρικές των μεγάλων τραπεζών, των μεγάλων χωρών. Mm-hmm. Και ίσως γι' αυτό και αυτοί δεν έχουν δική τους σοβαρή φωνή. Είναι ένα θέμα. Ο προβληματισμός μου είναι ότι παίρνονται αποφάσεις οι οποίες είναι αρνητικές. Για την Ελλάδα αυτό έχει περισσότερο αρνητικές επιπτώσεις. Διότι οι χρηματιστηριακές εταιρείες με ελάχιστες εξαιρέσεις, ευτυχώς είμαστε από τις εξαιρέσεις, έχουν ζημιές, έχουν μεγάλες ζημιές, έχουν πληγεί από την κρίση όσο κανένας άλλος κλάδος. Οι ιδιωτικές χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν σε βάρος τους τον ανταγωνισμό των κρατικών τραπεζικών χρηματιστηριακών που παίρνουν χρήματα από τον φορολογούμενο πολίτη, οι τράπεζες, και τα δίνουν στις θυγατρικές, που δίνουν πολύ μεγάλες αμοιβές σε προσωπικό, έχουν έξοδα, έχουν χαμηλές προμήθειες και χάνουν εκατομμύρια, όπως είδαμε από τους ισολογισμούς των τελευταίων ετών. Και όλα αυτά δημιουργούν μια ασφικτική κατάσταση, πολύ αρνητική, η οποία με τη ΜΥΦΗ 2 θα συνεχιστεί. Έχουμε κόστη, για να καταλάβετε και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας, έχουμε κόστη να ρηπορτάρουμε, να ανακοινώνουμε τις συναλλαγές, αυτό που λένε ARM. Λοιπόν, μην πάτε παρακάτω, θα τα δούμε τώρα, να τα πάρουμε με τη σειρά για να μην χάσουμε κάτι. Όποτε θέλει. Λοιπόν, πάμε να δούμε στις κάρτες, να δούμε ποιες είναι οι επερχόμενες αλλαγές. Κατά τον κύριο Μωραϊτάκη, καθόλου αναγκαίες στην τρέχουσα φάση. Λοιπόν, η υποχρεωτική έκδοση μιας σειράς ενημερωτικών καταστάσεων είναι τεχνική όρη δημοσίευση του συνόλου συναλλαγών σε μετοχές παράγωγα. Πληροφορίες για ανοιχτές θέσεις σε παράγωγα και σε προϊόντα συναλλαγών. Και το ΑΠΑ που είπατε κι εσείς, όπου εδώ τι ακριβώς θα γίνεται. Λοιπόν, έχουμε τα εξής υποχρεώσεις. Ναι, να δούμε τι θα γίνει με τις εκδόσεις ενημερωτικών καταστάσεων. Να πάμε ένα προς ένα. Το ένα είναι αυτό που λένε ARM. Ναι. Εδώ λοιπόν την τάφση ένα μέρα, δηλαδή την επομένη της συναλλαγής, οι συναλλαγές Τετάρτης ανακοινώθηκαν στο χρηματιστήριο, το χρηματιστήριο στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς στην ΕΣΜΑ, που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κεφαλαίου Αγορών, ανακοινώθηκαν όλες οι συναλλαγές σε πολλά πεδία, πολλές πληροφορίες, απίστευτες πληροφορίες που έχουν γίνει την προηγούμενη μέρα. Αυτό θεωρητικά γίνεται για να προβλέπεται η κατάχρηση της αγοράς. Τώρα βέβαια πώς ένας πελατήσκος των 100 μετοχών θα μπορέσει να κάνει κατάχρηση αγοράς, αυτό είναι άλλο θέμα, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, όλες οι συναλλαγές πρέπει να ρηπορτάρονται. Ναι. Αυτό σημαίνει ένα κόστος το χρόνο γύρω στις 9.000 ευρώ, για να πάμε έτσι στο ουσιαστικό μέρος. Εκτός από αυτό υπάρχουν για τα παράγωγα και τα μοχλευμένα προϊόντα, πάλι την τάφηση είναι ένα μέρα, ο κανονισμός EMIR, που είναι η αναφορά, το reporting, για τις συναλλαγές σε παράγωγα, με στόχο να μην γίνει φούσκα των χρηματιστηριακών τιμών, δηλαδή να αγοραστούν παράγωγα πολλαπλάσια της αγοράς αξιών μετρητής. Λοιπόν, αυτό υπήρχε από το 2014 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τώρα μπήκανε και τα διαπραγματευόμενα, τα exchange traded derivatives, όπως λένε, τα διαπραγματευόμενα παράγωγα σε χρηματιστήριο. Όλα λοιπόν τα παράγωγα ρηπορτάρονται για να μην γίνει φούσκα. Τώρα, εκτός από αυτό, υπάρχει ένα άλλο reporting, το οποίο πάλι υπάρχει. Ο Έλληνας επενδυτής δεν θα δει καμιά διαφορά, που λέγεται ΑΠΑ. Αυτό λοιπόν το reporting, το ΑΠΑ, είναι Approved Publication Arrangement, είναι ότι
όταν γίνονται συναλλαγές έξω χρηματιστηριακά, δηλαδή συμφωνείτε εσείς με μένα να κάνουμε μία συναλλαγή στο χρηματιστήριο, πρέπει σε ένα λεπτό να την ανακοινώσουμε. Ναι. Αν όποια και να είναι η αξία της συναλλαγής, εάν είναι over the counter, αγοραστεί ένα ομόλογο, mm-hmm. Μέσω μιας τραπέζης ξένης κλπ. Που είναι over the counter, έξω χρηματιστηριακά, ναι. Γιατί δεν είναι σε αγορές του χρηματιστηρίου, σε αυτή την περίπτωση πάλι πρέπει να το ανακοινώσουν σε 15 λεπτά. Ένα CFDs πρέπει να το ανακοινώσουν. Όλα αυτά, τα CFDs είναι τα contract for difference, τα οποία είναι και αυτά παράγωγα, αλλά είναι παράγωγα εξωχρηματιστηριακά και έχουν μεγαλύτερη ποικιλία, χαμηλότερο κόστος, έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα και από τα παράγωγα μέσα στο χρηματιστήριο. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τα ανακοινώσουν σε 15 λεπτά. Όλα αυτά βάζουν ένα κόστος είναι 9 βέβαια. Και 8, 17 και 3, 20, έχουμε 20.000 το χρόνο. Εκτός όμως από αυτά, δημιουργήθηκαν υποδομές από τους τεχνολογικούς παρόχους, mm-hmm. προκειμένου αυτά να αποστέλλονται αυτόματα στο χρηματιστήριο. Συν αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν στην Επιτροπή και φορά στην ΕΣΜΑ για να αποστέλλονται στις εποπτικές αρχές. Ωραία. Αυτό και το... αυτό επίσης καθιστά αναγκαία, είναι υποχρεωτική πια, να έχουμε τεχνολογικούς συμβούλους, που αυτοί χρεώνουν 4.000-5.000 το μήνα. Πάμε δηλαδή σε ένα κόστος για κάθε χρηματιστηριακή εταιρεία γύρω στις 100.000. Και να δούμε και τα υπόλοιπα έναντι, που θα προσθέσουν έναντι στο κόστος πλεονεκτημάτων, τα οποία είναι κάρτα. Αδιευκρίνιστα. Δεν ξέρουμε αν τελικά υπάρξουν όλα αυτά τα πλεονεκτήματα. Λοιπόν, οι χρηματιστηριακές εταιρείες είτε διαθέτουν δικά τους προϊόντα είτε προϊόντα τρίτων, πρέπει να έχουν καθορίσει το ποιες κατηγορίες επενδυτών είναι κατάλληλο συμβατό κάθε προϊόν. Εδώ τι ακριβώς καλείστε να κάνετε? Κοιτάξτε, είναι αυτό που έχετε γράψει product governance. Αυτό σημαίνει ότι οι χρηματιστηριακές εταιρείες, αυτό είναι εσωτερικό για τις χρηματιστηριακές εταιρείες, mm-hmm. ότι πρέπει για κάθε προϊόν να κάνουν μια αναφορά στόχων πελατών, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για αυτά τα προϊόντα. Αυτό θεωρεί τον επενδυτή κουτό και θεωρεί ότι πρέπει να τον προστατεύει η χρηματιστηριακή εταιρεία. Μα όλα αυτά που αναφέρονται στο product governance όπως και στο άλλο το PRIP, ναι. Υπήρχαν στις συμβάσεις. Είναι δυνατόν μια χρηματιστηριακή εταιρεία να μην έγραφε στις συμβάσεις όταν υπάρχει κίνδυνος? Όταν υπάρχει κίνδυνος σε ένα προϊόν, λέει ότι έχει κίνδυνο να χάσει ωραία, αυτά τώρα τα χρήματα. Ωραία, τώρα τι αλλάζει εφόσον το έκανε αυτό με χρηματιστηριακή? Τώρα υποτίθεται ότι η χρηματιστηριακή εταιρεία θα κοιτάζει εάν ο πελάτης είναι κατάλληλος για αυτό το προϊόν. Μάλιστα. Και η χρηματιστηριακή εταιρεία φυσικά θα ενημερώνει τον πελάτη. Υπάρχει και ένα άλλο παρόμοιο. Εγώ απορώ γιατί δεν έγιναν σε ένα, αλλά χρειάστηκε ένα κεφάλαιο, το product governance, και ένας κανονισμός, το PRIP. Γιατί δεν έγινε σε ένα? Στο PRIP αναφέρεται σε τρεις σελίδες ένα ακίντο, όπως το λένε, έγγραφο βασικών πληροφοριών, στο οποίο σε τρεις σελίδες αναφέρουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Δηλαδή το χρηματιστήριο της Αθήνας έβγαλε ενημέρωση και είναι στο site του ότι τα παράγωγα έχουν απεριόριστο κίνδυνο και το βαθμολογούν μάλιστα με τον υψηλότερο κίνδυνο που είναι 7. Αυτά όλα είναι γνωστά και ήταν γνωστά και τα ανέφεραν οι συμβάσεις. Δεν είναι κάτι καινούριο. Λοιπόν, πάμε στο PRIPS, στο οποίο αναφερθήκατε πριν. Επειδή οι πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων εμπίπτουν και στο κανονισμό αυτό, λοιπόν, PRIPS, επιβάλλεται εκτός των άλλων και η ανταπόκριση στον συγκεκριμένο κανονισμό που απευθύνεται σε ιδιώτες πελάτες παρά τις μεγάλες επικαλύψεις που έχει το product governance. Δεν εξειδικεύονται τα προϊόντα PRIPS, αλλά πρέπει να τις ανακαλύψουν οι επενδυτικές εταιρείες βάσει γενικών αρχών που τίθενται. Αυτό είναι το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε τώρα. Ναι, αυτό, κοίταξε, αυτό είναι μία αναφορά την οποία κάνει ο κατασκευαστής, διότι χωρίζουν επίσης τις εταιρείες, τους κατασκευαστές και στους διανομείς. Ναι. Αυτή την κάνει ο κατασκευαστής. Θεωρείται τα παράγωγα ότι κατασκευάζονται από το χρηματιστήριο, τα παράγωγα στο χρηματιστήριο Αθηνών, ότι κατασκευάζονται από το χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν κάνει μία αναφορά σε τρεις σελίδες για τους κινδύνους. Και όλοι οι επενδυτές μπορούν να δουν αυτούς τους κινδύνους και τους ενημερώνουν ότι είναι ο υψηλότερος κίνδυνος για παράγωγα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.
δεν υπάρχουν. Βέβαια και εδώ επιστημονικά είναι λάθος. Φτιάξαν ένα οικονομετρικό μοντέλο μαθηματικό, έχουν βάλει 7 τον κίνδυνο, είτε είναι αν πουλάει κάποιος options, είτε αγοράζει options, όταν όλοι ξέρουμε και ο πρωτοετής φοιτητής ότι η αγορά ενός option έχει περιορισμένο κίνδυνο, τον κίνδυνο να χάσει όλα του τα λεφτά που έβαλε. Ενώ στα παράγωγα έχει τον κίνδυνο να χάσει πολύ περισσότερο από τα λεφτά που έβαλε. Μάλιστα, αυτό το απλό για πρωτοετή φοιτητή, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχει ενιαίο. Τι να πω, ναι, είναι σαν να μην θεωρεί τίποτα αυτονόητο και θέλει να ελέγχει τα πάντα. Θεωρητική, λοιπόν, μακριά από την αγορά. Ναι. Αυτό αποδεικνύεται ότι είναι θεωρητική μακριά από την αγορά. Έτσι. Και δεν ρωτάνε τους ανθρώπους της αγοράς. Λοιπόν, βάζω μια ανώτελεία. Θα σας κρατήσω και στο επόμενο μέρος της εκπομπής, γιατί είναι μεγάλο το θέμα για να συνεχίσουμε να δώσουμε και στους τηλεθέτες να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Μικρή διακοπή, λοιπόν, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Αλέξανδρο Μωραϊτάκη. Επανέρχομαι εδώ για να συνεχίσω την συζήτησή μου με τον κύριο Αλέξανδρο Μωραϊτάκη, πρόεδρο της Νούντιος Χρηματιστηριακή, και θα πάω κατευθείαν στην επόμενη κάρτα την οποία θέλω να συζητήσουμε. Πάμε να την δούμε, λοιπόν, να δούμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ανάλυσης. Οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες, οι χρηματιστηριακές εταιρείες, εδώ δώστε το μου. Οι χρηματιστηριακές εταιρείες θα πρέπει, λοιπόν, να χρεώνουν στους πελάτες τους για υπηρεσίες ανάλυσης, κύριε Μωραϊτάκη. Και άλλο κόστος εδώ, για τον επενδυτή αυτή την πλευρά. Κοιτάξτε, οι σοφοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι πρέπει να διαχωριστούν οι επιμέρους υπηρεσίες της ανάλυσης, της θεματοφυλακής, από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Και θεωρούν ότι έτσι θα αναπτυχθούν εταιρείες αναλύσεων. Είναι αλήθεια ότι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εταιρείες αναλύσεων, οι οποίες να είναι αξιόπιστες, οι οποίες να είναι ανεξάρτητες, οι οποίες να δίνουν αναλύσεις σωστές, που μπορεί αυτό να είναι ένα θετικό μέτρο ως προς το αποτέλεσμα. Αλλά γενικά στο εξωτερικό τουλάχιστον που έχουν ανακοινωθεί, ναι, υπάρχουν χρεώσεις από το χρόνο από 30.000 μέχρι 80.000 ευρώ. Μιλάμε το για χρόνο σε κάθε επενδύτη. Εντάξει, μιλάμε βέβαια για μεγάλα χαρτοφυλάκια, ναι, των μεγάλων επενδυτών που γνωρίζω. Αλλά έτσι λέει. Βέβαια, παρέχει τη δυνατότητα να το δίνει κανείς, να το δίνει η χρηματιστηριακή εταιρεία δωρεάν, υπό προϋποθέσεις. Μάλιστα. Για μεγάλους πελάτες, για συγκεκριμένο αριθμό συναλλαγών, μπορεί να το δίνει και δωρεάν. Υπάρχουν δηλαδή. Μπορεί, αλλά γενικά θα μπορεί, μπορεί, να μπορεί, γίνει μπορεί αυτό. Αλλά γενικά, ας πούμε, ο στόχος είναι να χωριστεί η υπηρεσία της ανάλυσης για να γίνονται καλύτερες αναλύσεις. Μάλιστα. Και πολλοί αναλυτές μεγάλων τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιρεών έχουν φτιάξει ανεξάρτητες εταιρείες και θα αγοράζουν, επομένως αντί να έχουν υπαλλήλους, θα δίνουν ένα ποσό για να παίρνουν τις αναλύσεις, να τις διοικητεύουν στους πελάτες. Τρόπο. Μάλιστα. Λέξτε, η αγορά είναι πολύ πιο έξυπνη και αποτελεσματική από τους ρυθμιστές και αυτούς που ψηφίζουν τους νόμους. Γι' αυτό πολλές φορές μιλάμε για αυτορύθμιση της αγοράς. Λοιπόν, πάμε να διαβάσω και τις επόμενες κάρτες και όπου θέλετε, κύριε Μωραϊτάκη, παρεμβαίνετε για το σχόλιο σας, για να μην σας καθυστερήσω άλλο. Η ΑΧΕ θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τον επενδυτή που είναι τοποθετημένος σε μοχλευμένα προϊόντα, όταν η απώλεια του κάθε προϊόντος υπερβεί το 10% του κεφαλαίου του. Ναι, μοχλευμένα προϊόντα, να πούμε τι, ναι, λένε, είναι όταν αγοράζει κανείς μετοχές των διαφόρων χρηματιστηρίων και του Αθηνών σε margin, με δάνειο δηλαδή, όταν έχει παράγωγα, όταν έχει CFDs με μόχλευση, Forex με μόχλευση, όλα αυτά είναι μοχλευμένα, είναι προϊόντα. Μοχλευμένα προϊόντα, και σε αυτή την περίπτωση όταν υποχωρήσει η τιμή 10%, ο πελάτης σε κάθε προϊόν, όχι στο χαρτοφυλάκιο, πρέπει να ενημερωθεί. Εντάξει, αυτό είναι επίσης χρήσιμο. Η ενημέρωση αυτή γίνεται και κάθε τρίμηνο όταν η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό χρήσιμο το βλέπω και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα 4 σημεία που έχουμε κρατήσει. Μία φορά το χρόνο οι ΑΧΕ υποχρεώνονται να ενημερώνουν με οικονομικές. Μόνο αν επιτρέπετε, κυρία Δόκη, ναι,
να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές, επειδή υπήρξε και κάποια παρατήρηση, ότι οι επικρίσεις μου... Επειδή δεν... μιλήσατε για τους βουλευτές που ψηφίζουν χωρίς να διαβάζουν, κάποιος τηλεθεατής πριν από λίγο μας επικοινώνησε με το κανάλι και αναφέρει ότι και εσείς ήσασταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο. Και για ποιο λόγο μιλάτε. Στέλεχος δεν ήμουνα, ήμουνα για 42 μέρες βουλευτής με την ψήφο των πολιτών. Οι ευρωβουλευτές παλαιότερα διορίζονται, τώρα ψηφίζονται, αλλά επειδή ψηφίζονται δεν σημαίνει ότι ψηφίζονται τα σωστά πρόσωπα. Και επίσης εγώ εκπροσωπώ τον ελληνικό λαό, εκπροσωπώ την αγορά, έτσι τουλάχιστον νιώθω, και δεν σημαίνει ότι οι βουλευτές ή οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι καλύτεροι ή χειρότεροι από τους βουλευτές άλλων των κομμάτων. Οι επικρίσεις μου είναι για τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές που ψηφίζουν χωρίς να διαβουλεύονται. Αυτό είναι ο προβληματισμός, και χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν πρέπει να διαβουλεύονται. Αλλά η επικρίση μου είναι και στον κόσμο, ο οποίος ψηφίζει με τον τρόπο που ψηφίζει. Τα αποτελέσματα νομίζω είναι πασιφανή και όλοι τα έχουν δει. Έτσι, τα διευκρινίζω αυτά, γιατί πρέπει να λέμε τα του Κέσσερα στο Κέσσερι και τα του Θεού το Θεό. Παίρνουν και άλλοι τηλέφωνα και πραγματικά βλέπουν πολύ ενδιαφέρουσα τη συζήτησή μας για την κοινοτική οδηγία, γιατί πολλά πράγματα δεν ήταν ξεκάθαρα. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με την κάρτα που είδαμε πριν. Μια φορά λοιπόν το χρόνο οι αρχοί υποχρεώνονται να ενημερώνουν με οικονομικές καταστάσεις τους πελάτες τους, όχι μόνο για τις αποδόσεις τους, αλλά και για το ύψος αυτών αν εξέλιπαν οι προμήθειες της χρηματιστηριακής εταιρείας. Κοιτάξτε, εδώ η παρατήρηση είναι ότι θεωρούν τον πελάτη χαζό, ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα κόστη του και ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και πρέπει να ενημερώνεται πόσο θα ήταν η απόδοσή του εάν δεν υπήρχαν προμήθειες. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, φυσικά, πώς θα ήταν η διαβίωσή του αν δεν έπαιρνε τρόφιμα. Σκεφτείτε αυτό να γενικευτεί. Προσπαθούν να το βάλουν σε μια σειρά. Όταν αγοράζει κάποιος από το Σκλαβενίτη, από οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, κάποια προϊόντα, να αναφέρεται τόσο αγόρασα. Μην κάνουμε και διαφήμιση, κύριε Μωραϊτάκη. Τόσο αν δεν πληρώνα. Αμοιβές σε τρίτους, αυτά είναι αστεία. Μάλιστα. Λοιπόν, κάθε εταιρεία επενδύσεων ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της μέχρι τέλη Απριλίου του επόμενου έτους τους 5 μεγαλύτερους τόπους εκτέλεσης των εντολών. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στις αρχές να εισπράττουν έσοδα για ανεξάρτητες επενδυτικές συμβουλές. Και πολιτική αποδοχών, οι εταιρείες επενδύσεων δεν θα μπορούν να πληρώνουν μεταβλητές αποδοχές πάνω από δύο φορές τις σταθερές. Κάποιο σχόλιο για αυτά τα τελευταία που είδαμε? Κοιτάξτε, ναι. Αυτά, ειδικά το τελευταίο για την πολιτική αμοιβών, αυτό έχει καθοριστεί από τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει η πολιτική αμοιβών να είναι σύμφωνα με τα συμφέροντα του πελάτη. Εντάξει, μια παρατήρηση μόνο, ότι η λέξη αχαία, αχεπαιή κλπ. Θα πρέπει να αλλάξει. Είναι πια investment firm στα αγγλικά, επενδυτική εταιρεία. Δηλαδή, κανονικά λέει Nuntius, επενδυτική εταιρεία, ΑΕ. Θα το αλλάξετε κι εσείς? Όλοι πρέπει να τα αλλάξουν. Μα, δεν είναι, αφού είναι από την οδηγία προερχόμενο, θα τα αλλάξουμε. Τώρα θα σας βάλει όλους στη σειρά. Άλλωστε, κι εσείς το είπατε, γράφετε ΑΧΕ, αλλά είπατε επενδυτικές εταιρείες, είπατε προφορικά. Επομένως, το έχετε κι εσείς ήδη ή μη αλλάξει. Στο μυαλό μου, ναι. Λοιπόν, πάντως, όπως και να έχει, για να κλείσουμε ένα συμπέρασμα, βλέπουμε ότι μέσω της αλλαγής αυξάνεται το κόστος λειτουργίας και για τις χρηματιστηριακές εταιρείες. Υπάρχει μεγαλύτερη γραφειοκρατία, έχουμε περισσότερες λειτουργικές δαπάνες, κάτι το οποίο καλείστε εσείς και όλες οι χρηματιστηριακές εταιρείες να αφομοιώσετε, να δούμε πόσο εύκολα θα γίνει αυτό. Έχει, αυτό θα μεταφερθεί στο κόστος προς τον πελάτη, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Τώρα, εκεί δεν υπάρχει περιορισμός από τη MiFID? Να μεταφερθεί στον πελάτη, όχι, δεν υπάρχει. Αν ο πελάτης το γνωρίζει, απλώς θα το γνωρίζει ο πελάτης. Αλλά όταν ανεβάσει το κόστος, φυσικά θα μεταφερθεί το κόστος. Πιστεύετε ότι αυτό... ήδη οι εταιρείες ελληνικές που βρίσκονται σε κακή κατάσταση οικονομική λόγω της κρίσης, έχουν πρόβλημα διαβίωσης. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει συγκέντρωση του κλάδου? Το πιστεύω, ναι. Θα δούμε δηλαδή. Κοιτάξτε, αναπόφευκτο είναι αυτό. Μία από τις επιπτώσεις της MiFID είναι και η συγκέντρωση του κλάδου, ακόμα μεγαλύτερη, που και αυτό δεν είναι καλό, γιατί στο τέλος λειτουργεί εναντίον των επενδυτών. Πρέπει να γίνουν μεγάλα σχήματα. Λοιπόν, κλείνοντας, επειδή είστε και εσείς στην εταιρεία, έχετε και μία πλατφόρμα με περισσότερο εξειδικευμένες συναλλαγές και ασχολείστε με τα πιο εξειδικευμένα, θέλω να σχολείο για τα κρυπτονομίσματα. Ωραία, λοιπόν, για τα κρυπτονομίσματα
Θα μιλήσουμε σε αυτή την εκδήλωση εκεί προς το τέλος για τα κρυπτονομίσματα. Σε 2 εβδομάδες θα έχουμε μια πολύ δυναμική νέα πλατφόρμα που θα μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να αγοράζουν και να πουλάνε κρυπτονομίσματα. Όλα τα κρυπτονομίσματα του κόσμου. Μάλιστα. Χαμός θα είναι κάτι καινούριο, δυναμικό και πρωτοποριακό. Επομένως, το λέμε, σε 2 εβδομάδες είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία. Το κρατάμε. Καλή επιτυχία, κύριε Μαρινάκη. Το άλλο που με ρωτούσατε και στο διάλειμμα για τα CFDs. Mm-hmm. Τα CFDs ονομάζονται τα Contract for Difference. Είναι ένα παράγωγο στο οποίο δεν αγοράζεις το αυτούσιο προϊόν, αλλά αγοράζεις τη δυνατότητα να κερδίσεις ή να χάσεις πάνω στην πορεία του πραγματικού προϊόντος. Δηλαδή μπορεί να αγοράσετε αμερικάνικες μετοχές, γερμανικές μετοχές, ισπανικές μετοχές, ό,τι θέλετε δηλαδή στον κόσμο, πάνω σε μετοχές, πάνω σε εμπορεύματα, πάνω σε πετρέλαια, βαμβάκια, χρυσάφια, ασύμια, σε όλα τα ζεύγη νομισμάτων που υπάρχουν στον κόσμο αυτόν, και θα έχεις αποτέλεσμα στο υποκείμενο προϊόν. Και επίσης δεν έχουν κόστη θεματοφυλακής, έχουν χαμηλότερο κόστος, είναι περισσότερο ευέλικτα, δίνουν μόχλευση ανάλογα με την επιθυμία του επενδυτή. Μπορεί η μόχλευση να ξεκινήσει από 1 φορά και να φτάσει μέχρι τις 100 φορές. Επίσης, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα έχουν κάνει να επικρατήσουν και σε όλο τον κόσμο οι επενδυτές οι οποίοι θέλουν το κεφάλαιο κινδύνου, γιατί σε ένα χαρτοφυλάκιο ένα ποσοστό πρέπει να διοχετεύεται σε πιο ρυψοκίνδυνες επενδύσεις. Κάποιος σε πιο ασφαλείς επενδύσεις. Οι άλλες επενδύσεις είναι αυτή τη στιγμή ουδέτερες ως αρνητικές. Μην ξεχνάτε ότι πολλές ελβετικές τράπεζες και όχι μόνο ευρωπαϊκές χρεώνουν πια για την κατάθεση χρημάτων, γιατί παρέχουν αυτό που εκείνες θεωρούν ασφάλεια. Λοιπόν, κύριε Μωραϊτάκη, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Μία φράση θέλω για τα κρυπτονομίσματα. Πώς βλέπετε να κινείται η αγορά? Κοιτάξτε, έτσι όπως πάει να διαμορφωθεί η κατάσταση, θα φτιάξει και η Federal Reserve, η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα, θα φτιάξει και αυτή ένα κρυπτονόμισμα, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Η Bank of England, η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας, και αυτή θα φτιάξει ένα κρυπτονόμισμα. Βλέπω αυτά τα κρυπτονομίσματα να επεκτείνονται, και εκείνο που θα γίνει όμως είναι κάποια στιγμή να μπουν σε μία τάξη, σε κάποια ρύθμιση, διότι εδώ ρυθμίζονται τα πάντα, ρυθμίζονται λεπτομέρειες απίστευτες και δεν μπορεί τα κρυπτονομίσματα να αφαιθούν χωρίς ρύθμιση. Τώρα αυτό είναι το πλεονέκτημα, ότι λειτουργούν χωρίς την ανεξάρτητα από κυβερνήσεις και από κεντρικές τράπεζες. Ναι, γιατί δημιουργήθηκαν ξεχωριστά και δεν μπόρεσαν να τις ελέγξουν. Λοιπόν, αν τώρα γινόταν η MIFID 2, θα τις είχαν ελέγξει. Εδώ ελέγχουν πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Ας πούμε ότι πρέπει να χρεώνει κανείς το κόστος της ανάλυσης, το κόστος της θεματοφυλακής. Θεωρούν τον επενδυτή χαζό και ότι δεν ξέρει. Μάλιστα. Και πρέπει να του πεις ξεχωριστά ποια είναι τα κόστη. Κάνουμε reporting για θεωρητικά κατάχρηση της αγοράς, όταν την κατάχρηση της αγοράς μπορεί να την πιάσουν πολύ εύκολα με την παρακολούθηση τηλεφώνων, που έχουν το δικαίωμα οι εποπτικές αρχές να το κάνουν. Γενικά υπάρχουν ευκολότεροι κανόνες. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε μάθει από εταιρείες, μεγάλες εταιρείες συμβούλων, ότι αυτό που λέγανε στα αγγλικά cut unnecessary steps, κόψε τα μη αναγκαία βήματα και τις λειτουργίες για να αυξήσεις την παραγωγικότητα. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί μη αναγκαία βήματα, μη αναγκαίες διαδικασίες για να κερδίζουν αυτοί οι κλάδοι και τα λόμπις που κερδίζουν, που είναι γνωστά στις Βρυξέλλες. Και φυσικά κάποιοι κλάδοι επίσης κερδίζουν περισσότερο. Άλιστα. Που είναι οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι φορολόγοι, οι τεχνολογικοί σύμβουλοι. Όλοι αυτοί κερδίζουν, αλλά δεν νομίζω ότι θα κερδίσει στο τέλος ο επενδυτής. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό, να δούμε πώς θα πάει και στην πορεία το πράγμα. Σίγουρα θα σας έχουμε και κάποια άλλη φορά εδώ για να συζητήσουμε επί άλλων θεμάτων, γιατί μας έφαγε τη συζήτηση το μεγάλο θέμα της MIFID. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μωραϊτάκη, πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και όσοι μας παρακολουθήσουν, θα τους έχουμε και κάποιες προσφορές, δωρεάν σεμινάρια κλπ. Και τους προσκαλώ, τους τηλεθεατές. Μάλιστα, αν μας πούνε ότι μας είδανε και στην δική σας εκπομπή, θα το εκτιμήσουμε και θα το
περάσουμε αυτή την πληροφορία εξ εσάς. Στο Money Show την Κυριακή, 7 Ιανουαρίου, 6 με 9. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αλεξάνδρο Μωραϊτάκη, λοιπόν, πρόεδρο της Νούντιους και πρώην πρόεδρο του ΣΜΕΧΑ.